Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καταρχάς θέλω να μου σχολιάσετε την σημερινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος επανέλαβε μία πρόσκληση για συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο ΚΚΕ. Είναι από τις γνωστές προσχηματικές προσκλήσεις που απευθύνει ο κύριος Τσίπρας. Όταν είναι γνωστό, άλλωστε αυτό δεν είναι κάτι που το λέει το ΚΚΕ, το έχουν πει ακόμη και στελέχη, προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα προγράμματα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνθέσιμα προγράμματα. Είναι μια προσχηματική πρόταση που δεν έχει στόχο τόσο το ΚΚΕ, γιατί ξέρει ποια είναι η απάντηση διαχρονικά από τη δική μας τη μεριά, από τη μεριά του ΚΚΕ, ακόμη και τις εποχές το 2012, το 2015, που ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχονταν, ας το πούμε έτσι, με τον αέρα του νέου, του άφθαρτου, της ελπίδας και ούτω καθεξής. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν κρυθεί όλα αυτά ιστορικά. Κυρίως αυτή η πρόσκληση έχει στόχο έναν προοδευτικό κόσμο που έχει βγάλει συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία και γυρνάει την πλάτη στον κύριο Τσίπρα, συμπορεύεται με το ΚΚΕ παρά ενδεχομένως τις όποιες επιμέρους διαφωνίες μπορεί να έχει μαζί μας. Αυτό το στόχο έχει, αυτόν τον κόσμο έχει ως στόχο η πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα και όχι το ΚΚΕ που γνωρίζει εκ των προτέρων την απάντησή μας. Άρα δεν υπάρχει και θέμα ψήφου ανοχής σε μια κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση και αυτό που λέμε τώρα το ίδιο θα λέμε και το βράδυ των εκλογών, το ίδιο θα λέμε και την επόμενη μέρα των εκλογών. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και ορισμένες φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, όπως του κύριου Δραγασάκη, που με αφορμή την κυβέρνηση των ιτημένων, αυτή την ιστορία με την κυβέρνηση των ιτημένων, έχει πει ότι δεν έχει σημασία τι λένε τα κόμματα προεκλογικά, σημασία έχει τι λένε μετεκλογικά. Αυτό μπορεί να αφορά το κόμμα του ή μπορεί να αφορά άλλα κόμματα. Αυτό το ΚΚΕ έχει αποδείξει ότι ό,τι λέει προεκλογικά το λέει και μετεκλογικά. Εντάξει, από την άλλη θα πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι αν έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και από τις δύο δεν προκύψει κάποιος κυβερνητικός σχηματισμός οποιοδήποτε είδους, θα πρέπει όλα τα κόμματα υπεύθυνα να κάτσουν να δουν τι θα γίνει με τη χώρα, γιατί προφανώς η χώρα, φαντάζομαι και εσείς το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να μείνει ακέφαλη για μήνες. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι τα κόμματα αυτά, τα οποία σε στρατηγικά ζητήματα, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να τα βρουν ακόμη και από τις πρώτες εκλογές. Αν και ο όρος πρώτες δεν είναι πολύ δόκιμος, γιατί είναι άλλες εκλογές στις 21 του Μάη και άλλες εκλογές όποτε γίνουν. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος γύρος. Γιατί ναι, τώρα η πρόταση είναι μια απλή αναλογική. Η οποία σύμφωνη, απλή αναλογική. Υπάρχει δυνατότητα αυτά τα κόμματα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αν δεν το κάνουν, δεν θα είναι γιατί δεν υπάρχει η προγραμματική σύγκληση για να πετύχουν μια τέτοια κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε πάντως κάποια σύγκληση ιδιαίτερη. Ούτε μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ούτε μεταξύ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ιχιώτη, την τετραετία που μας πέρασε, πάνω από το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάνω από το 70%. Είστε υπερβολικός τώρα. Όχι, δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το σταγονόμετρο ψάχναμε καμιά τροπολογιούλα που να πίνει. Δεν είμαστε καθόλου υπερβολικοί. Υπάρχουν τα πρακτικά και τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν διαψευστεί. Λοιπόν, και τα οποία επιβεβαιώνουν του λόγου του αληθές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά ένα λογικό νομοσχέδιο. Γιατί να μην το ψηφίσει και το ΚΚΕ, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Και εσείς ψηφίσατε ορισμένες διατάξεις. Εμείς ψηφίσαμε ελάχιστες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστες. Το ΠΑΣΟΚ κάπως περισσότερες. Μόνο σε ό,τι αφορά κάποια, ας το πούμε έτσι, μέτρα ανακούφισης τα οποία πάρθηκαν κάτω και από την πίεση του κόσμου. Να σας πω σε τι αναφέρομαι, για να μην μιλάμε και θεωρητικά. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια προεκλογική φιέστα στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ναι. Και ανακοίνωσε τρία μέτρα τα οποία νομίζω ότι θα τα υπερψηφίζατε αν τα έφερνε στη Βουλή. Όχι, δεν θα τα υπερψηφίσουμε. Δεν θα υπερψηφίζατε την αύξηση του επιδόματος τέκνου για το δημόσιο υπάλληλο. Ναι, δεν ανακοίνωσε μόνο αυτό. Ανακοίνωσε
μία έκπτωση του ένθια υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεις πελάτης των ασφαλιστικών εταιριών και το γνωστό επίδομα κοροϊδίας για τους νέους ανθρώπους που παραπέμπει ευθέως σε εξαγορά ψήφου. Όμως, αλλού ήθελα να φτάσω. Μιλάμε για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, για μια περιοχή, για έναν εργασιακό χώρο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη. Για έναν χώρο ο οποίος δεν εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για έναν χώρο ο οποίος όχι με δική μας καταγγελία, με καταγγελία της επιθεώρησης εργασίας, δεν δίνονται δώρο Πάσχα και επιδόματα, δώρο Χριστουγέννων και επίδομα Πάσχα. Αυτός ο χώρος. Εννοείται από την νέα εργοδοσία και... δεν δίνονται. Βεβαίως. Υπάρχει και επίσημη έκθεση και καταγγελία και από τη ΓΕΣΕ και από την επιθεώρηση εργασίας. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι σώζονται τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ότι οι άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Γιατί τόσα χρόνια φυτοζωούσαν και οι άνθρωποι έμεναν απειλήρωτοι. Θέλετε να μιλήσουμε με τους όρους που θα βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι? Θέλετε να μιλήσουμε για τα δεδουλευμένα που κόπηκαν? Εγώ τους είδα να χειροκροτούν, κύριε Γκιόκα. Τους είδα τους εργαζόμενους να χειροκροτούν. Χειροκροτούν κάποιοι συγκεκριμένοι, οι οποίοι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βάλει πλάτη σε αυτή την υπόθεση. Δεν χειροκροτεί το σύνολο των εργαζομένων. Εντάξει, αλλά δεν είναι καλύτερα να μείνουν ανοιχτά τα ναυπηγεία, κύριε Γκιόκα? Τα ναυπηγεία αυτά, για να καταλήξω, για να δούμε και τι νομοσχέδια ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Τα ναυπηγεία αυτά γίνανε ειδική οικονομική ζώνη που δεν ισχύουν συλλογικές συμβάσεις, δεν ισχύουν εργασιακά δικαιώματα και με την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια νομοσχέδια, τα οποία μπορεί να μην έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόσο έντονα. Λοιπόν, υπήρχαν πολλά. Εγώ κατάλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα υπερψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί το χαιρέτησαν οι εργαζόμενοι. Αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά έγινε συγκέντρωση υπέρ της ιδιωτικοποίησης των ναυπηγείων έξω από τη Βουλή. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό χαρίζει δεδουλευμένα των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο αυτό μετατρέπει έναν εργασιακό χώρο, ξαναλέω, σε ειδική οικονομική ζώνη. Δεν ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μα πόσο, κύριε Γκιόκα, θα κλείναν τα ταυτιγεία. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Δεν ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι αν και οι εργαζόμενοι δεν έκαναν κάποιες υποχωρήσεις από τα δεδουλευμένα ετών που είχαν συσσωρευθεί, ο ιδιώτης δεν θα δεχόταν να τους πληρώσει τα υπόλοιπα και αυτοί οι άνθρωποι θα μένανε άνεργοι. Δηλαδή το δάσος είναι αυτό. Έγινε να ένας αναγκαίος συμβιβασμός. Αυτό καταλάβαμε. Σύμφωνοι. Δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα δίλημα. Δεν μπαίνουμε σε ένα δίλημα. Και αν θέλετε, αυτό δεν αφορά μόνο τα ναυπηγεία. Αυτό είναι η κριτική συνολικά που δέχεται το ΚΚΕ. Γιατί σας θυμίζω την περίπτωση Χαλιβουργίας. Όπου αφορά τη απεργία στην απεργία έκλεισε η επιχείρηση. Μπορείτε να μου πείτε και για τη Χαλιβουργική που πίνε 10 μέτρα πιο εκεί, η οποία δεν είχε κάνει ούτε μία μέρα απεργία και έκλεισε? Μιλήσουμε και γι' αυτό. Δεν το γνωρίζω, αλλά η Χαλιβουργική τουλάχιστον λειτουργεί. Ενώ η άλλη έκλεισε. Πολλά επομένως δεν είναι γνωστά. Πολλά επομένως δεν είναι γνωστά. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε. Ποιοι κλείνουν τις επιχειρήσεις? Αν φταίνε οι απεργίες που κλείνουν τις επιχειρήσεις και οι αγώνες των εργαζομένων? Γιατί σας ξαναλέω, η Χαλιβουργική, που είναι λίγα μέτρα πιο εκεί από την ελληνική Χαλιβουργία, έκλεισε επίσης, πετάχθηκε κόσμο στον δρόμο, χωρίς να έχει κάνει ούτε μία μέρα απεργία. Ναι. Λοιπόν, πάντως, εμείς καταλαβαίνουμε. Δεν φταίει πάντα η απεργία. Καταλαβαίνουμε ότι στην Ελευσίνα 2.000 άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Προφανώς είναι, αφού εκείνοι είναι επιχειρηματίες. Λοιπόν, τις επιχειρήσεις τους, τις κλείνουν οι επιχειρήσεις. Κύριε Γκιόκα, αν οι επιχειρήσεις μπαίνουν μέσα, κλείνουν. Να βγουν μεγαλύτερο κέρδος. Μα αν οι επιχειρήσεις μπαίνουν μέσα, δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτές. Έτσι είναι η καπιταλιστική κοινωνία. Τι να κάνουμε? Εμείς θεωρούμε ότι τα ναυπηγεία, μπορεί να υπάρχει μια ναυπηγική βιομηχανία και σε άλλους κλάδες της οικονομίας, μπορεί να υπάρχει μια ναυπηγική βιομηχανία για να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας σε πλοία, σε άλλες ανάγκες, που να μην λειτουργεί με τη Δαμόκλειο σπάθη πάνω από τον εργαζόμενο, να πρέπει να ζει σε συνθήκες αέρας. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό για να αυτό. Έχει δουλειά. Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα... Ναι, δεν θεωρούμε ότι είναι σύγχρονο το 2023, να δουλεύουν άνθρωποι σε συνθήκες γαλέρας, για να έχει ο επενδυτής κέρδη και επενδύσεις. Πάντως εδώ πέρα θα κλείνει εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ θα κλείνει η εταιρεία. Το πήρε ένας επενδυτής και είπε ότι θα δώσω 2.000 θέσεις εργασίας. Αυτό θα πρέπει να το χειροκροτήσει. Κύριε Παπαδόπουλε, ο επενδυτής πήρε την εταιρεία και έκανε επένδυση
πώς το λένε, με τον ιδρώτα των με την πρίκα από τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Μα τα δουλεύματα έχουν χαθεί, κύριε Γκόικα. Άμα κλείσει η εταιρεία, ποιο θα πληρώσει τα δουλεύματα. Ξέρετε τι κουρεύτηκε. Αυτό έγινε και στη Χαλιβουργία. Χάριν των δουλευμένων, έκλεισε η εταιρεία. Ξέρετε τι χαρίστηκαν στον επενδυτή. Τι χαρίστηκε στον επενδυτή και τι κουρεύτηκαν από τα δεδουλευμένα των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να το αποδεχτεί κάποιο αυτό. Ότι ναι. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, που χαρίστηκαν στον επενδυτή για να κάνει την επένδυση. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι ότι οι συνδικαλιστές διεκδικούσαν όλο και περισσότερα για τους εργαζόμενους, αδιαφορώντας για την βιωσιμότητα της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν. Γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα ή δεν έχουμε? Για πείτε μου πού. Σας είπα μόλις. Στη Χαλιβουργία θέλετε να σας πω. Και σας λέω εγώ ότι η Χαλιβουργία έκλεισε χωρίς ούτε μια μέρα απεργία. Στις ελληνικές βιομηχανίες, τις αμυντικές, θέλετε να σας πω, που αλλάζουν από ονομασία σε ονομασία και τελικά αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα δεν έχουμε. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι βιομηχανίες, για να υπηρετούν τις ανάγκες της χώρας και του λαού, μπορεί να λειτουργήσουν μια χαρά χωρίς να χρειάζεται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Θεωρούμε ότι και στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και στην αρφυγοεπισκευή και σε άλλους κλάδους μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να μείνουν ανοιχτές χωρίς, στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου, χωρίς να πρέπει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Δεν είμαστε με τη γαλέρα το 2023. Κύριε Γκιώκα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία στις εκλογές σας ευχόμαστε.